Θέλω να ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα θέμα που ενώ θεωρούσαμε ότι δεν θα έχει πολύ μεγάλη συζήτηση, ξαφνικά έχει ανέβει και έχει ανεβάσει και πολύ τους τόνους της αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αναφέρομαι στο περίφημο Turk Aegean, το σήμα το εμπορικό που κατοχύρωσε η γειτονική χώρα και για την οποία, και για το οποίο έχει ξεσπάσει πολιτική αντιπαράθεση. Πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξή του στη Μαδρίτη είπε ότι υπάρχουν υπηρεσιακές ευθύνες και η κυβέρνηση θα αντιδράσει. Και ο κύριος Γεωργιάδης ζήτησε συγγνώμη λέγοντας ότι ενημερώθηκε εκ των υστέρων για ένα θέμα που το χειρίστηκαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες και που τελικά εμείς, κακώς και από γκάφα ή από οτιδήποτε άλλο, δώσαμε το OK προκειμένου να προχωρήσει η έγκριση της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της συγκεκριμένης, σε αυτό το ζήτημα. Εσείς είστε πέρα από κορυφαίος τέλεχος και υπουργός εσωτερικών και ξέρετε και τη λειτουργία του δημοσίου και έχετε και προφανώς και μια εικόνα του πώς λειτουργούν αυτές οι υπηρεσίες. Μπορείτε να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας? Να σας πω λίγο ως νομικός. Ως νομικός. Τη διαδικασία. Διότι αυτό, να συνοηθούμε, γιατί λέγονται από τουρκικής πλευράς διάφορες ανοησίες. Ανοησίες οι οποίες υποτίθεται συνδέουν ένα εμπορικό σήμα με θέματα εθνικής κυριαρχίας. Τα εμπορικά σήματα είναι εμπορικά σήματα. Δεν είναι κάτι άλλο. Ναι. Αφενός. Αφετέρου, στη διαδικασία, στην Επιτροπή Σημάτων. Κάποτε υπήρχε λοιπόν μια αυτοτελής η Επιτροπή Σημάτων. Εν συνεχεία αυτή έγινε μια υπηρεσία στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Αυτοί τι κάνουν κάθε μέρα κατατίθενται σήματα. Τα οποία χαρακτηρίζουν εμπορικά, μάλιστα, προϊόντα, διακριτικά. Χαρακτηριστικά σήματα που χαρακτηρίζουν εμπορικά προϊόντα. Προφανώς υπάρχουν δύο επίπεδα. Ο ένα είναι ότι γίνεται ένας έλεγχος για να δούνε αν αυτό το σήμα συγκρούεται με κάτι άλλο, δηλαδή ήδη κατατεθειμένο. Ναι. Και δεύτερο, γίνεται ένας αυτεπάγγελτος έλεγχος, αυτός ο έλεγχος από πλευράς υπηρεσίας, ο οποίος αυτεπάγγελτος έλεγχος δεν κοιτάει μόνο αν συγκρούεται αυτό το σήμα με ένα άλλο εμπορικό σήμα, αλλά μπορεί παραδείγματος χάρη να θέσει και ερωτήματα για το κατά πόσον δεν είναι επαρκώς διακριτικό, γιατί αναφέρεται λόγου χάρη, ένας από τους λόγους κολλήματος είναι ότι αναφέρεται σε εθνικά χαρακτηριστικά, μάλιστα, που δεν μπορούν να διακρίνουν προϊόν. Όχι όμως πάλι θέματα, ναι, κυριαρχίας, mm-hmm, δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να καταφέρει στο σήμα του την Ελλάδα. Κατάλαβα. Γιατί η Ελλάδα είναι ένα πολύ ευρύ πράγμα, δεν μπορεί να χαρακτηρίσει ένα προϊόν. Άρα λοιπόν για τέτοιους λόγους μπορούν να εγγερθούν εντηρήσεις. Τον έλεγχο αυτό τον κάνουν κάποιοι υπάλληλοι εκεί. Υπηρεσία σημάτων, στο υπηρεσία, στην Γενική Γραμματεία η συγκεκριμένη εμπορίου, υπηρεσία. Έτσι λοιπόν, προφανώς, η συγκεκριμένη υπάλληλη, ο συγκεκριμένος υπάλληλος, δεν ξέρω ποιος είχε την ευθύνη να ελέγξει και να εγείρει αντιρρήσεις, δεν το έκανε αυτό. Μάλιστα. Τώρα, δεν σημαίνει αυτό ότι σε μεταγενέστερη φάση, όποιος έχει ένομο συμφέρον, ακόμα και αν αυτό το σήμα, ας πούμε, αρχικώς κατοχυρωθεί. Ήδη χρησιμοποιείται από την Τουρκία. Αρχικώς κατοχυρωθεί, μπορεί να εγείρει αντιρρήσεις. Αυτός είναι αυτός ο λεγόμενος προέλεγχος, ναι, που γίνεται. Εν συνεχεία όμως, όποιος έχει ένομο συμφέρον, μπορεί να πει ότι κακώς έγινε αποδεκτό ένα σήμα, να ασκήσει την προσφυγή του και να κριθεί. Υπήρχε το τρίμηνο αυτό των ενστάσεων, το οποίο το χάσαμε γιατί προφανώς δεν πήραμε χαμπάρι τι είχε γίνει. Το τρίμηνο τώρα το δεν ξέρω ακριβώς σε ούτε, ναι, τους χρόνους. Ήταν λέω τρίμηνο όμως ότι από το Σεπτέμβριο, για να σας πω καταρχήν, εγώ τους χρόνους, ναι, από το Σεπτέμβριο μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Το Δεκέμβριο του 2021 ελήφθη η τελική απόφαση και εμείς στείλαμε το email με το δικό μας OK στις 16 Αυγούστου. Εγώ λέω λοιπόν ότι, χωρίς να επιβεβαιώνω, γιατί είναι πληροφορίες που μου δίνετε, ναι, εσείς, δεν τις ξέρω εγώ, λέω ότι καταρχήν μπορούν να εγερθούν αντιρρήσεις και μεταγενεστέρες. Όταν δηλαδή κάποιος διαπιστώσει την χρήση. Μάλιστα. Έτσι. Αυτό κυρίως γίνεται για να προστατεύονται ενός συμφέροντα των συναλλασσομένων. Ερώτημα τώρα. Επειδή ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι έχει ξεκινήσει ΕΔΕ και επειδή ο Πρωθυπουργός είπε ότι υπάρχουν υπηρεσιακές ευθύνες και που θα αποδοθούν. Έχουν βγάλει μια ανακοίνωση από ό,τι είδα οι υπάλληλοι της συγκεκριμένης γραμματείας και λέει: εμείς δεν φταίμε γιατί δεν είχαμε καμία ενημέρωση, καμία οδηγία από το Υπουργείο. Ναι. Γι' αυτό ρωτώ. Μα τι ενημέρωση να έχουν? Δεν χρειάζεται να έχουν καμία ενημέρωση. Έχουν την ευθύνη με βάση τον νόμο περισυμάτων να
προβαίνουν και να προβάλλουν αντιρρήσεις όταν ένα σήμα δεν πρέπει να γίνει δεκτό προς καταχώρηση. Θα έπρεπε να είχαν ρωτήσει τον Υπουργό Ανάπτυξης. Κατά τη γνώμη μου, δεν χρειαζόταν η παραμικρή ερώτηση. Κατατίθεται ένα σήμα. Εάν αυτό το σήμα χρησιμοποιεί, παραδείγματος χάρη, ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά, όπως αυτό εδώ, ναι. Λοιπόν, που χρησιμοποιεί το χαρακτηριστικό Αιγαίο. Αυτό λοιπόν θα έπρεπε να δημιουργήσει μία επιφύλαξη και μία αντίρρηση αυτόματη στην υπηρεσία. Επαναλαμβάνω, όχι για λόγους κυριαρχίας, γιατί είναι ένα ερώτημα αν μπορεί να χρησιμοποιείται και αυτό ως διακριτικό γνώρισμα. Να είχε ερωτηθεί η πολιτική ηγεσία για το τι να γίνει από εδώ και πέρα. Αν θεωρούσαν ότι έχει κάποια ιδιαίτερη και μείζωνα σημασία. Το βασικό όμως που έπρεπε να τους καθοδηγήσει στην ενέργειά τους ήταν η εφαρμογή του νόμου. Ο κύριος Τσίπρας χθες κάλεσε τον κύριο Γεωργιάδη να πει μέα κούλπα, αν και κανονικά λέει, είπε ότι θα έπρεπε να παραιτηθεί. Θεωρείτε ότι έχει ευθύνες ο κύριος Γεωργιάδης, πέρα από τις κλασικές γενικές πολιτικές που πάντα έχει ένας πολιτικός. Να μιλάμε τώρα φυσιολογικά κανονικά. Ο κύριος Γεωργιάδης προφανώς δεν εγνώρισε την κατάσταση του σήματος. Δεύτερον, η δουλειά του δεν είναι να παρακολουθεί κάθε μέρα πόσα σήματα κατατίθενται από τις χιλιάδες σήματα για να πει εάν ξέρω εγώ πρέπει ή δεν πρέπει το Α ή το Β. Επομένως, αυτό είναι κατεξοχήν μια υπηρεσιακή δουλειά. Mm-hmm. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί πληρώνονται για να κάνουν αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να έχει ευθύνη ο Υπουργός για το αν αυτοί οι άνθρωποι κάνουν αυτό το πράγμα. Και υπάρχουν και κάποιοι Έλληνες που είναι στην συγκεκριμένη επιτροπή στις Βρυξέλλες, μάλιστα είσαι εξ αυτών και στο διοικητικό συμβούλιο της συγκεκριμένης επιτροπής, που ούτε και αυτοί έκαναν κάτι. Επαναλαμβάνω ότι και στο επίπεδο εδώ, μιλάμε για τεχοχείρωση, ας το πω, του λεγόμενου ευρωπαϊκού σήματος. Λοιπόν, και στο επίπεδο όμως αυτό, ο έλεγχος ο οποίος γίνεται πάλι πρέπει να λάβει υπόψη του αυτά τα οποία σας είπα. Επειδή αυτοί είναι δημόσιοι υπάλληλοι και επειδή εσείς είστε υπουργός εσωτερικών που ασχολείστε με τους δημοσίους υπαλλήλους, κατά την άποψή σας, τι κυρώσεις θα πρέπει να υποστούν? Κοιτάξτε, αν βρεθεί ότι όντως ευθύνονται για όλη αυτή την ιστορία. Προφανώς υπάρχει πλημελής εφαρμογή, πλημελής άσκηση του υπηρεσιακού του καθήκοντος και θα πρέπει να ελέγχεται πειθαρχικά. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο και με τη νομική σας ιδιότητα. Θεωρείτε ότι είναι εύκολο να αναστρέψουμε αυτή την κατάσταση και να ακυρώσουμε το εμπορικό σήμα που πήρε η Άγκυρα, η Τουρκία? Και το ρωτώ γιατί. Γιατί είδα δηλώσεις του κυρίου Ξηδάκη σήμερα, του πρώην Υπουργού Πολιτισμού, που λέει: παιδιά, το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη. Το Αιγαίο έχει ελληνικά παράλια, έχει και τουρκικά παράλια. Και κατά αυτή την έννοια λένε κάποιοι, μήπως η Τουρκία θα κερδίσει, διότι μπορεί να πει ότι στα δικά μου παράλια είναι το τουρκικό Αιγαίο. Εάν η συζήτηση περιστραφεί γύρω από την εθνική κυριαρχία. Δεν λέω για εθνική κυριαρχία. Ακούστε, γιατί είναι σημαντικό αυτό. Ναι. Δηλαδή, αν αρχίσουμε και λέμε ποιανού είναι το Αιγαίο, να το πω πιο απλά. Ναι. Τότε προφανώς είμαστε εκτός του πεδίου των εμπορικών σημάτων. Μάλιστα. Αυτό δεν πρέπει να το κάνουμε σε καμία περίπτωση. Είναι τραγικό σφάλμα. Γιατί αυτό, επαναλαμβάνω, είναι εμπορικό σήμα. Είτε έτσι είτε αλλιώς δεν έχει θέματα εθνικής κυριαρχίας. Ποιο όμως είναι το επιχείρημα το οποίο πρέπει να εξεταστεί, κατά τη γνώμη μου, έχει νομική βάση? Μπορεί να χρησιμοποιεί κάποιος τη φράση Αιγαίο ως εμπορικό σήμα? Είτε βάλει μπροστά Τουρκ, είτε βάλει μπροστά οτιδήποτε άλλο. Όμως αυτό μπορεί να χρησιμοποιείται ως διακριτικό γνώρισμα για να χαρακτηρίζει και να διακρίνει υπηρεσίες. Ναι. Εκεί λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να εστιαστεί η νομική επιχειρηματολογία της ελληνικής πλευράς, η οποία τι θα λέει? Δεν θα λέει το Αιγαίο είναι δικό μου, γιατί εκεί το δικαστήριο που θα επιληφθεί αυτές τις υποθέσεις δεν θα κρίνει ζητήματα κυριαρχίας, γιατί ένα εμπορικό σήμα, είτε έτσι είτε αλλιώς, δεν εγείρει θέματα κυριαρχίας. Άρα, τι πρέπει να πούμε? Πρέπει να πούμε ότι δεν μπορείς να χρησιμοποιείς γεωγραφικούς προσδιορισμούς για να χαρακτηρίσεις υπηρεσίες ή προϊόντα. Μάλιστα. Γι' αυτό το λόγο θα κερδίσουμε την υπόθεση. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι. Έχουμε περισσότερες πιθανότητες να την κερδίσουμε ή να τη χάσουμε? Εγώ νομίζω τελικά μπορούμε να την κερδίσουμε. Μπορούμε να την κερδίσουμε. Βεβαίως. Μάλιστα. Λοιπόν, να κλείσουμε προς το παρόν αυτό. Κρατάω και τη δήλωσή σας ότι πρέπει να ελεγχθούν πειθαρχικά οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι της υπηρεσίας. Και να πάμε τώρα στα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής των Κρατών του ΝΑΤΟ. Είδα από την πλευρά του Πρωθυπουργού να λέει ότι η Τουρκία τελικά δεν έθεσε τα ζητήματα περί αποστρατικοποίησης των νησιών που είχε αναφέρει, αλλά είδα και την αντιπολίτευση και μάλιστα ένα κομμάτι του αντιπολιτευόμενου τύπου σήμερα να μιλά για ήττα της χώρας, ότι ο Ερντογάν τα πήρε όλα και εμείς δεν πήραμε τίποτα, και μάλιστα κάποιοι να λένε ότι η αναβάθμιση των F-16 από πλευράς Τουρκίας, κάτι που υποσχέθηκε ο Μπάιντεν στον Ερντογάν, θα θέσει για μας προβλήματα εθνικής κυριαρχίας. Λοιπόν, ακούστε το. Θέλω να θυμίσω πώς πήγαμε σε αυτή τη σύνοδο. Σε αυτή τη σύνοδο πήγαμε με την αγωνία ότι ουσιαστικά θα μετατραπεί η σύνοδος αυτή
σε ένα σημείο αντιπαράθεσης Ελλάδος-Τουρκίας και με την πρόσθετη αγωνία ότι ενδέχεται να συνδέσει η Τουρκία την άρση του βέτο για την ένταξη της Φιλανδίας με δηλώσεις και αποδοχή δηλώσεων εχθρικών προς τη χώρα μας. Σωστά. Έτσι πήγαμε. Σωστά. Πάμε τώρα να δούμε πώς φύγαμε από εκεί. Από εκεί φύγαμε. Χωρίς η Τουρκία να έχει ανοίξει το στόμα της να πει το παραμικρό για την Ελλάδα και χωρίς βεβαίως να υπάρχει οποιαδήποτε αρνητική και δυσμενής τοποθέτηση για την Ελλάδα. Τι λέει τώρα? Λέει, πήρε η Τουρκία στη διαπραγμάτευση εγγυήσεις από ποιον? Από τη Φιλανδία και την Σουηδία που ήταν η προσένταξη χώρες και οδηγήθηκαν αυτές οι χώρες στο να πάρουν καθεστώς προσένταξη χωρών στο ΝΑΤΟ. Το οποίο το θέλαμε κι εμείς. Ναι. Το οποίο το ήθελε όλο το ΝΑΤΟ. Το οποίο αποτελούσε στρατηγικό στόχο η διεύρυνση με τις συγκεκριμένες χώρες του ΝΑΤΟ. Πήρε και κάτι άλλο όμως, την άρση του εμπάργκο για πώληση όπλων από την πλευρά της Σουηδίας στην Τουρκία. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε. Δεν μπορεί να αξιώσει η Ελλάδα σε χώρες να μην πουλάνε όπλα στην Τουρκία. Ναι, αλλά το προηγούμενο διάστημα ζητούσαμε από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνουν εμπάργκο όπλων στην Τουρκία, διότι η Τουρκία απειλεί ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό όμως δεν είναι πια ζήτημα ΝΑΤΟ, αυτό είναι ζήτημα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό λοιπόν πρέπει να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή συζήτηση. Μάλιστα. Όχι στην ατοϊκή συζήτηση. Άρα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει άλλους δεσμούς και άλλον σκοπό. Εδώ υπάρχει μία σκόπιμη, κατά τη γνώμη μου, δήθεν έλλειψη κατανόησης από πλευράς αξιωματικής αντιπολίτευσης που μας γυρνάει σε μία, ας το πω, στήρα συζήτηση η οποία όμως είναι και κακή από την πλευρά των ελληνικών συμφερόντων. Τι εννοώ? Τι παριστάνουν ότι δεν ξέρουν ποιος είναι ο σκοπός του ΝΑΤΟ? Ο σκοπός του ΝΑΤΟ δεν είναι να λύσει τα ελληνοτουρκικά. Ούτε το ΝΑΤΟ δημιουργεί κάποιο είδους αμυντική εγγύηση για τις διενέξεις των χωρών που είναι μέλη του. Το ΝΑΤΟ είναι μια αμυντική ασπίδα έναντι τρίτων χωρών, εκτός ΝΑΤΟ. Ναι. Αυτή είναι λοιπόν η αμυντική διαμόρφωση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας σε σχέση και με τη στρατηγική της στόχευση. Άρα δεν μπορείς να πας στο ΝΑΤΟ να βάλεις τα ελληνοτουρκικά. Θα μου πεις, γίνεται σύμμαχοι σε μια αμυντική Ακριβώς. συμμαχία να έχουν διαφορές? Η απάντηση είναι προφανώς το ΝΑΤΟ θέλει οι σύμμαχοι να μην έχουν συγκρούσεις, αλλά όμως δεν είναι το ΝΑΤΟ το φόρουμ το οποίο θα λύσει Μάλιστα. τις διαφορές Ελλάδος-Τουρκίας. Εσείς τελικά θεωρείτε ότι από αυτή την σύνοδο και από αυτά που πήρε ο Ερντογάν, ναι, είμαστε κερδισμένοι και οι δύο, είμαστε κερδισμένοι περισσότερο εμείς ή περισσότερο η Τουρκία? Εγώ λέω ότι οι Τούρκοι προφανώς κάνανε το παζάρι τους σε σχέση με αυτό το οποίο τους ενδιέφερε για αυτές τις δύο χώρες. Προφανώς αυτό είχε μία διάσταση τρομοκρατίας, ΠΚΚ, και επομένως αυτές οι χώρες δεσμεύτηκαν απέναντι σε αυτό. Αυτό ενδιέφερε την Τουρκία, αυτό πήρε. Προφανώς την ενδιέφερε να εξομαλύνει και τις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η άρση αυτού του βέτο, θεωρώ, για να είμαι αντικειμενικός, ότι διευκολύνει τους Τούρκους στην κατεύθυνση αυτή. Από εκεί και πέρα η θέση της χώρας μας, η οποία είναι σταθερή, δηλαδή τι, ότι δεν μπορεί να αποτελείς αστάθμητο παράγοντα στην περιοχή και δεν μπορεί να αποτελείς επισφαλή σύμμαχο και εταίρο και ότι δεν μπορείς να απειλείς την εθνική κυριαρχία άλλου κράτους μέλους, αυτά νομίζω ότι έχουν γίνει δεκτά. Κατά αυτή την έννοια μπορεί να έχουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι και να έχει φύγει ένα αγκάθι από το σχεδιασμό του Πρωθυπουργού να κάνει πρόορες εκλογές το φθινόπωρο, διότι τα πράγματα θα κυλήσουν χωρίς θερμά επεισόδια και χωρίς ελληνοτουρκικές εντάσεις? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι αυτό είναι ένα βήμα εξομάλυνσης, ας το πω, της κοινωνσχέσεων καταρχήν του ΝΑΤΟ με την Τουρκία. Το αν αυτό είναι μια γενικότερη καταλλαγή δεν είμαι σίγουρος, θα μένει να το δούμε. Σε ό,τι αφορά στο σχεδιασμό του Πρωθυπουργού, μένω σε όσα έχει πει ο Πρωθυπουργός. Τελευταία ερώτηση.
Το σύριαλ των δηλώσεων για την αντικατάστασή σας από το Υπουργείο Εσωτερικών, από το ΣΥΡΙΖΑ, το γνωρίζουμε. Άκουσα χθες τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ να επιμένει ότι θέλουμε ο Βορύδης να φύγει από το Υπουργείο Εσωτερικών, διότι δεν τον εμπιστευόμαστε, επειδή έχει κάνει την περίφημη δήλωση ότι πρέπει να κάνουμε έτσι τους θεσμούς μας, προκειμένου η αριστερά να μην ξανακυβερνήσει, και ότι αυτό, λέει, σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία που οι πολίτες αποφασίζουν, δεν είναι και ό,τι πιο δημοκρατικό. Τι λέτε? Θεωρώ ότι είναι απολύτως θεμητή η επιθυμία και η δήλωση κάποιου που βρίσκεται στη δεξιά όπως εγώ, που λέω ότι εγώ θέλω να αγωνίζομαι προκειμένου να μην έρθει ξανά ποτέ, αν είναι δυνατόν, η κυβέρνηση της αριστεράς. Φαντάζομαι ότι οτιδήποτε άλλο θα ήταν και λίγο παράξενο. Δηλαδή, φαντάζεσαι ένα δεξιοπολιτικό να λέει ότι εγώ θέλω να έρθει η κυβέρνηση αριστερά? Θα μπορούσατε να πείτε ότι κάθε φορά οι πολίτες αποφασίζουν ποιος θα έρθει στη διακυβέρνηση. Αυτό εννοείται, γιατί αποφασίζω. Αλλά προσέξτε. Από τη στιγμή που βρισκόμαστε μέσα στην πολιτική διαδικασία και η πολιτική. Το να μην έρθει ποτέ ξανά η αριστερά δεν είναι σαν το σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ του 2015 ή του τελειώνουμε ή μας τελειώνουν? Εγώ δεν είπα να τελειώσουν. Έχει μια ίδια λογική. Δεν ξέρω τι σημαίνει να μας τελειώσουν ή να τους τελειώσουν. Εγώ λέω ότι όταν βρίσκεσαι σε μια. Και αυτό είναι βασικό στοιχείο της δημοκρατίας. Mm-hmm. Και υπερασπίζεσαι μια ιδεολογική θέση, προφανώς θέλεις η θέση σου να είναι πιστική και να κερδίζει την ψήφο των πολιτών. Δεν είπα εγώ ότι δεν θα έρθει αριστερά με απόφαση δική μου. Θα κάνω ένα διάταγμα και λέω δεν θα ξανάρθει ποτέ αριστερά. Αυτό δεν το έχω πει ποτέ. Είπα όμως ότι είναι επιθυμία μου να μην έρθει ξανά η αριστερά στην εξουσία. Την επαναλαμβάνω αυτή την επιθυμία. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή και δημοκρατική τοποθέτηση αυτή. Τι είπα και κάτι ακόμα. Είπα ότι οι θεσμοί παράγουν ιδεολογία. Και επομένως το να συγκροτήσεις τους θεσμούς έτσι ώστε να παράγουν μια ιδεολογία που βρίσκεται πιο κοντά στο δικό μου αξιακό σύστημα, στο δικό μας αξιακό σύστημα, αυτό είναι κάτι απολύτως θεμητό. Το έχω διευκρινίσει 20 φορές και λέω ότι εκπλήσωμαι πάντα με την αντίδραση της αριστεράς, γιατί κατεξοχήν η αριστερά, μάλιστα, και οι διανοούμενοι της έχουν υποστηρίξει ότι οι θεσμοί παράγουν ιδεολογία. Άρα, σωστά ή όχι, δεν σας εμπιστεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, αν θέλει να θέσει ένα ειδικότερο ζήτημα εμπιστοσύνης, πρέπει να μου το πει. Δηλαδή, εκείνο που δεν καταλαβαίνω είναι τι λένε. Το να μην με συμπαθούν ή το να μην τους αρέσω είναι δικαίωμά τους και δεν είναι και σκοπός μου να αρέσω στους αριστερούς. Χάλιστα. Έτσι. Να είμαστε δηλαδή όλοι ξεκάθαροι. Το να πούνε όμως, αν θέλουν να πούνε κάτι άλλο το οποίο αφορά παραδείγματος χάρη τη διενέργεια των εκλογών, εγώ θα ήθελα αυτό να το πούνε καθαρά. Θέλουν να πούνε κάτι. Θέλω απλώς να θυμίσω το εξής. Και με αυτό να ολοκληρώσω. Κατέθιμον, ο Υπουργός Εσωτερικών αντικαθίσταται για να διεξαχθούν οι εκλογές από υπηρεσιακό υπουργό. Έτσι θα γίνει και τώρα. Αν εννοούν όμως κάτι άλλο, δεν θέλουν να μας το διευκρινίσουν. Μάλιστα. Για να μιλήσουμε λίγο επί του πεδίου. Ωραία. Να μιλήσουμε συγκεκριμένα. Έχει ενδιαφέρον να το θέσουμε αυτό σε ερώτημα σε ένα από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Τι εννοούν δηλαδή στα τελευταία? Αν έχουν κάποιο παράπονο. Ναι. Έχουν κάποιο ζήτημα, αλλά συγκεκριμένο, όχι αν τους αρέσουν αυτά που λέω ή όχι. Μάλιστα. Εγώ δεν προσπαθώ να τους αρέσω. Έτσι. Είναι βέβαιο αυτό.